Καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι στο τακτικό εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο Βιβλιοβούλιο, στο κανάλι της Βουλής. Και απόψε έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε ε, τη Μαροδούκα. Τη Μαροδούκα, μία από τις ε, σημαντικότερες ε, λογοτεχνικές φωνές των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, που ξεκίνησε να δημοσιεύει από το 1974 και ε, Φέτο τη απονεμήθηκε με ημερομηνία 2019 το μεγάλο βραβείο γραμμάτων, το σπουδαιότερο κρατικό βραβείο λογοτεχνία τη χώρα. Κυρία Δούκα, γεια σα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Γεια, yeah, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι η αφορμή, είχαμε κανονίσει το ραντεβού αυτό και πριν την απονομή του. Ε, δηλαδή, βραβείου, ναι. Με αφορμή το τελευταίο σας μυθιστόρημα, την Πύλη Ισόδου, το οποίο είναι το δέκατο, αν δεν απατώμε, μυθιστόρημά σας. Το δέκατο μυθιστόρημα, ακριβώς. Και το οποίο έρχεται μετά την ε, πολύ γνωστή τριλογία σας ναι. ε, στις γραμμές του μύθου και της ιστορίας. Ακριβώς. Α, που. Ε, που είχε να κάνει με την πρόσφατη ιστορία της Κρήτης και ιδιαίτερα της πατρίδας σας των Χανίων. Ε, τώρα όμως δεν ασχολείστε στο βιβλίο αυτό με την ιστορία. Περάσαμε στον παρόντα χρόνο, σωστά? Σωστά, όλα σωστά. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, μια που έγινε η αναφορά για το μεγάλο βραβείο αυτό της λογοτεχνίας, να πω ότι ήταν κάτι που με συγκίνησε πολύ που το θεωρώ ως μία δικαίωση στη διαδρομή μου, αλλά πάλι και από χαρακτήρα, αισθάνομαι ότι τα βραβεία είναι καλά όταν έρχονται και χαιρόμαστε, αλλά και όταν δεν έρχονται, πάλι χαιρόμαστε και προχωράμε τη δουλειά μας. Δηλαδή δεν ζούμε περιμένοντας τα βραβεία. Και να πω και το άλλο, ότι πάρα πολύ γρήγορα η χαρά για το όποιο βραβείο και την όποια διάκριση εξανεμίζεται. Και έρχεσαι πάλι αντιμέτωπος, αντιμέτωπη εγώ, με την καθημερινότητα, με τις δυσκολίες, με τις χαρές, ναι. με όλα αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν μπορεί να αλλάξει κανένα βραβείο την καθημερινότητά μας, με ναι. τα όποια προβλήματά της. Ούτε τη συγγραφική καθημερινότητα, έτσι δεν είναι. Δ, δ, εμένα τουλάχιστον δεν μπορεί με την έννοια του ότι δεν είμαι ο άνθρωπος και τότε που ήμουν πια νέα και τώρα που είμαι αυτή της ηλικία που εντυπωσιάζεται και παραζαλίζεται από διακρίσεις και βραβεία. Ξέρω ότι η ουσία είναι αλλού. Και κάτι που δεν πρέπει να παραλείψω είναι ότι τη μεγάλη χαρά, την ανεκτήμητη χαρά την ένιωσα μέσα από την αγάπη του κόσμου δηλαδή ξαφνικά συνειδητοποίησα και μέσα από το facebook στο οποίο θα αναφερθούμε και ναι. λόγω βιβλίου πόσοι πολλοί άνθρωποι είδαν δεν θα πω αν με αγαπούν ή αν με διαβάζουν αυτό είναι άλλο θέμα άλλο η αναγνωρισιμότητα και άλλο η ανάγνωση Προφανώς. υπάρχουν άνθρωποι που με λατρεύουν χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο μου δεν είναι εκεί το θέμα Θέλω να πω όμως ότι αντιμετώπισα, συνάντησα πολύ μεγάλη αγάπη και συγκίνηση. Δεν έφτασε ως εμένα καμία ξυνήλα, που είναι σύνηθες φαινόμενο και στο ναι. κύκλο το δικό μας, όπως και σε όλα τα συνάφια, νομίζω, όταν mm -hmm. κάποιος διακρίνεται κάπως. Λένε και κάτι. Ναι, ναι. Στη συγκεκριμένη, σε μένα δηλαδή, έτσι όπως το εισέπραξε και αισθάνομαι ότι αυτή είναι η τιμή. Ναι, ότι ναι. 46 χρόνια που γράφω, που είμαι στο χώρο της λογοτεχνίας και πασχίζω, ε, θα έλεγα ότι το πέρασμά μου ναι. δεν άφησε τοξικά. Όχι, το αντίθετο και η αναγνώριση είναι γενική, αυτό είναι βέβαιο και όσο περνάει ο χρόνος γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Δηλαδή, έχω και εγώ την αίσθηση ότι το βραβείο αυτό είναι το επιστέγασμα, το επιστέγασμα μιας πορείας. Ας, αρκεί να μην είναι βέβαια το τα, ή τα το έτσι. Εννοείται. Εννοείται. <laughs> Διότι Για αυτό... σε αυτές τις περιπτώσεις... Γι' αυτό σας το είπα κιόλας. Ναι, γι' αυτό και εγώ λέω, καλύτερα που το πήρα στα 73 μου, παρά να είχα φτάσει 80 και κούτσα κούτσα να περίμενα και το βραβείο. Ναι, Εκεί ναι. θα ήταν και λίγο <laughs> μακάβριο το θέμα. <laughs> <laughs> Τέλος πάντων, το, σε, να, σε σχέση τώρα με το βιβλίο, ναι. θα έλεγα το έχω πει πολλές φορές σε ό,τι αφορά όλα μου τα μυθιστορήματα αλλά και τα διηγήματα σύνολων 17 ότι το ένα βιβλίο μου χωρίς καν να το έχω υπολογίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο προϋποθέτει το, το επόμενο προϋποθέτει το προηγούμενο. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αν δεν είχα γράψει αυτή την τριλογία από το 2004 ναι. που εκδόθηκε το πρώτο βιβλίο, το Αθώοι και Φτέχτες έως το, το 14, περίπου. έως το 14 το έλα να πούμε ψέματα, αν δεν είχε γίνει αυτή η διαδρομή, ίσως να μην έφτανα ποτέ στην ανάγκη να, να χαλαρώσω και λίγο, να ναι. πω ότι θα γράψω ένα βιβλίο χωρίς να ψάχνω σε αρχεία, σε, ε, χωρίς έρευνα, χωρίς ναι. φόρτο, χωρίς αγωνία, γιατί αυτά τα τρία βιβλία είναι από τη μια μεριά κινούνται στο παρόν και είναι με το ένα πόδι στο παρόν και με το άλλο στο παρελθόν, το οποίο ναι. όμως παρελθόν, το ιστορικό παρελθόν που αναλαμβάνουν να διαχειριστούν κατά κάποιο τρόπο να αφηγηθούν δεν έχει να κάνει ακριβώς με την επίσημη ιστορία αλλά με την αποσιωπημένη, τη λησμονημένη, την παραποιημένη, τη συσκοτισμένη και εκεί χρειαζόταν και πάρα πολύ έρευνα στο ιστορικό αρχείο, πάρα πολύ αγωνία ψάξιμο στην πόλη γιατί μιλάμε τώρα για τα χανιά. Ναι. Είναι, δηλαδή, και... και στα τρία βιβλία λογοτεχνική περσόνα είναι, είναι η χανιά. πόλη, τα Χανιά. Και να θυμίσουμε ότι στους αθώους και φταίχτες είσαστε στην Οθωμανική περίοδο ναι, των αρχίζει, χανίων, Μετά στην κατοχική στο δίκαιο είναι Και μετά στο, δίκαινεζο στο, δίκαινεζο στο μεταπολεμικό και εμφυλιοπολεμικό κλίμα και στην Κρήτη. Και σε ναι. έχει υποθεί ότι, ότι στην Κρήτη δεν υπήρξε εμφύλιος. Υπήρξε μικρότερης κλίμακας από ό,τι στην Υπηρωτική Ελλάδα. Υπήρξε. Κομμένες κεφαλές, ας πούμε, στους στήλους της πόλης των Χανιών αναρτήθηκαν και στα χανιά, ε, δηλαδή, ε, λόγω εμφυλίου και στην ναι. πόλη. μάλιστα. Το ναι, χανιονική ναι. στον ποταμό, τα λέω τώρα επειδή και εσείς είστε... ναι. έχετε καταγωγή από τα Χανιάν, πώς στον Κλαδισσό ποταμό ή στην κεντρική ναι, αγορά, ναι. ξέρετε τι ακριβώς Φυσικά. λέω. Αυτά. Λοιπόν, μέσα από αυτή την, το φορτίο και την κούραση, γιατί περνάνε και τα χρόνια, όταν 14 τόσα χρόνια, 15, ασχολείσαι με μια συγκεκριμένη, περι... με μια συγκεκριμένη πόλη και μέσα από την συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία και τα λοιπά, αισθάνεσαι λίγο... Να χαλαρώσεις, την ανάγκη ε, να χαλαρώσεις Και είχα αρχίσει μέσα σωστά. σε αυτή την. Ε, α, μέσα από αυτή την ανάγκη. Γιατί σα διακόπτω κιόλα, δεν είναι μόνο η, ε, το γεγονό ότι μπήκατε σε μια διαδικασία, να ερευνάτε αρχαία και αποσο... την αποσιωπημένη ιστορία, αλλά είναι και μια γενέθλια πόλη που σημαίνει ότι έχει και ένα επιπλέον ε, φορτισμένο. Ακριβώ. Ε, ακριβώς. Μα αν πλέσιο. δεν ήταν ε, ακριβώ επειδή ήθελα να να αποτυπώσω, να απαθανατίσω στον χρόνο τη διαδρομή αυτής της πόλης, τα σπαράγματα, τις χαρές της, τις λύπες της, τις σκοτεινιές της, όλα αυτά που δεν αποτυπώνονται εύκολα, όλη, όλο αυτό ήταν ψυχικό, ψυχικό κόστος και για μένα. Πρώτα απ' όλα ήταν και η βαθιά απορία και, και θλίψη πολλές φορές, γιατί ερχόμουν αντιμέτωπη με γεγονότα και καταστάσεις που παρότι έχω μεγαλώσει στα Χανιά ως τα 18 μου, δεν τα είχα ακούσει ποτέ. Δηλαδή με περιέβαλε μία σιωπή εκ των υστέρων. Μπορώ να αντιληφθώ ότι η σκοτεινιά του πατέρα μου και τα μισόλογα της μητέρας μου κάτι κρύβανε, αλλά δεν είχε υποθεί τίποτα. Και εγώ και ο αδερφός μου μεγαλώσαμε χωρίς να έχουμε ακούσει το παραμικρό. Είναι αυτό που νομίζω είναι ένα βίωμα που το κουβαλούν πολλοί άνθρωποι της ηλικία της δικής μου. Ναι. Εγώ γεννήθηκα το 47. Ε, το 5, θέλω να πω είναι μια-δυο ναι. δεκαετίες που ακόμα είναι έντονα φορτισμένες και είναι διαποτισμένες από τη σιωπή. Ναι, δεν και, μιλάμε και γιατί φοβόμαστε, ναι. γιατί δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Ακριβώς, αλλά ναι. κάποια στιγμή πρέπει να θυμηθούμε για να ξορκίσουμε, να αφηγηθούμε ό,τι συνέβη για να το ξορκίσουμε και να πάμε παραπέρα. Δεν είναι. Μιλάμε με το παρελθόν ναι, ναι. προσβλέποντα το μέλλον. Το ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ας, λοιπόν. ας γυρίσουμε λοιπόν στο καινούριο μυθιστόρημα, την πύλη εισόδου. Εδώ έχουμε έχουμε τύπης μια μορφή ηλεκτρονικών επιστολών, πώς να το πω έτσι, mm. κειμένων mm. Ε, και ξεκινάει με μια μεγάλη ενάρτηση, μια κυρία η οποία λέγεται Έθρα η οποία όμως γράφει ως αφεντούλα, έτσι καλά τα λέω. Καλά τα λες, αλλά πριν μπούμε σε αυτό το δεδαλώδες ναι. του κυβερνοχώρου και του ναι. facebook, είναι να πω, θέλω να πω δηλαδή, έτσι, που είναι διευκρινιστικό για το βιβλίο, είναι ότι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο που να μην καταγίνεται με έρευνα ναι. να είναι φαντάστηκα μία ηρωίδα μία γυναίκα περίπου στην ηλικία τη δική μου, ναι. λίγο μικρότερη και την ήθελα περίπου στην δική μου ηλικία για να την οπλίσω με τη δική μου μνήμη και να μην χρειαστεί για άλλη μια φορά να ψάχνω σε αρχεία ναι. να ψάχνω σε εφημερίδες είχα κουραστεί ήθελα να είναι μία που να είμαι εγώ και να μην είμαι εγώ ταυτόχρονος ώστε να την τροφοδοτήσω κυρίως με μνήμη και μέσα από αυτή την μνημονική διαδρομή να επινοήσω βιώματα, να επινοήσω mm -hmm. καταστάσεις, να επινοήσω ανθρώπους. Είναι λοιπόν μία κυρία μεσήλικη, Αθηναία, mm -hmm. Καμαρώνη που είναι γέννημα θρέμα της Αθήνας, και δεν είναι σαν τους άλλους Αθηναίους ναι. που βρίζουν την Αθήνα γιατί, και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτή, αλλά δεν την υπολογίζουν κιόλα. δεν την πονούν, γιατί δεν είναι πραγματικά Αθηναίοι. Ναι. Έχουν έρθει από κάποια άλλη περιοχή, περιοχή της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτή η, η Αθηναία, Αφεντούλα, με το επώνυμο Μπακάλογλου, ε, περιφέρεται στην πόλη της Αθήνας, Θυμάται, μονολογεί, σκέπτεται. Δηλαδή, η σκέψη τη είναι. Ε, δεν είναι διαλογική. Μέσα από τη σκέψη αναπαρίστατε αναπαρίσταται. Και ο λόγος των επινοημένων άλλων χαρακτήρων. Οι κόρε τη δεν εμφανίζονται ποτέ να μιλάνε. Όχι, ή ο ναι. άντρα τη, η γονή τη, η φίλη τη. Πάντα μέσα από το δικό τη φίλτρο. Πάντα μέσα από τη δική της σκέψη κυρίω. Δεν είναι. είναι εσωτερική φωνή. Ναι. Δεν είναι. Εάν δηλαδή κοιτάξει κανεί το βιβλίο. Είναι μετρημένε, ίσω και καμία. Δεν το έχω επιχειρήσει, αλλά το αισθάνομαι ότι είναι έτσι. Δεν έχω επιχειρήσει δηλαδή να μετρήσω τι φορέ. Δεν μιλά, δε, δηλαδή δεν έχουμε το λόγο της στον προφορικό, έχουμε τη ροή και την ταχύτητα και τη θερμοκρασία της σκέψης μιας γυναίκας που περπατάει στην Αθήνα, που ζει μέσα στο σπίτι της ε, μοναχικά, οι κόρε τη ζουν αλλού, ο άντρας της έχει πεθάνει, είναι ένα αστικό διαμέρισμα, μικροαστικό, σε μια ε, περιοχή που αντέχει ακόμα mm -hmm. και είναι έτσι αθηναϊκή καλή γειτονιά το Παγκράτη mm -hmm. και λοιπόν πορεύεται με αυτόν τον τρόπο πάει στη λαϊκή τη, στα μαγαζιά της γειτονιά, προτιμάει να αγοράζει περισσότερο από τα μαγαζάκια της γειτονιά για να ενισχύει και την τοπική αγορά και να μην πηγαίνει ναι. μόνο στα πολυκαταστήματα είναι ένα σκεπτικό που ξεκινάει από την ομόνια και το φαρμακείο του Μπακάκου και λίγο λίγο χάνεται μέσα, θυμάτε, θυμάται την πόλη, θυμάται ε, πώς ήτανε, πώς έχει γίνει σήμερα, θυμάται ε, τραγουδιστές που τις αρέστανε και τώρα έχουν πεθάνει, ε, ναι. μία φίλη της πολύ αγαπημένη mm -hmm. και μέσα τώρα δημιουργείται ένα πρόσωπο τόσο πολύ επίπεδο και πληθωρικό που δεν μπορούσε αυτό το πρόσωπο να, να αποτυπωθεί μέσα από τον απλό μονόλογο, τον επιστολικό, δηλαδή ούτε οι ημερολογιακές εγγραφές θα μπορούσαν να υπάρξουν εδώ, ούτε μία αφήγηση έτσι εσωτερική, μία πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Αισθανόμουν ότι επειδή αυτή η γυναίκα γίνεται, διαχέεται πάρα πολύ, σε άλλα πρόσωπα, σε άλλες περσόνες γυναικείες, ε, έχει ανάγκη και ένα άλλο μέσο. Και εκεί επάνω, επειδή ως παρένθεση το λέω αυτό πάντοτε στα βιβλία μου... Το περιεχόμενο είναι εκείνο που μου ορίζει και τη μορφή, τη φόρμα. Mm -hmm. Μέσα λοιπόν από αυτό το περιεχόμενο που είχε αρχίσει λίγο λίγο να ζωντανεύει μέσα μου, οδηγήθηκα χωρίς να είμαι στο facebook, στο... στο... Το αποκτήσατε μετά νομίζω. Ναι, ναι ή... μετά το απέκτησα για να ελέγξω... Κα τι έχω κάνει σε ό,τι αφορά το βιβλίο και να διορθώσω ας πούμε λεπτομέρειες στη ροή της αφήγησης. Αλλά επί της ουσίας έγραψε ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί το facebook ως, ως όχημα, ως μέσο, ως μέσον μέσο της αφήγησης mm -hmm. και επειδή μου έχει γίνει κατά καιρού η ερώτηση ότι έτσι κι αλλιώς ο συγγραφέας δεν επινοεί τους χαρακτήρες του, ναι, mm -hmm. επομένως θα μπορούσε ίσως και να μην χρειάζεται η καταφυγή μου, η επιλογή του μέσου, mm -hmm. του facebook η απάντηση που έχω να δώσω σε αυτό είναι πρώτα απ' όλα ότι το facebook είναι το στίγμα της εποχής και εγώ ήθελα να δώσω και την εποχή μέσα mm -hmm. από το facebook, αλλά και το ότι οι, οι χαρακτήρες εδώ, εγώ έχω επινοήσει έναν χαρακτήρα και αυτός ο χαρακτήρας καλείται να επινοήσει άλλους χαρακτήρες μέσα από το Facebook. Mm -hmm. Δηλαδή δεν είναι το απλό του συγγραφέα που επινοεί τους χαρακτήρες του. Οι ίδιοι ε, οι χαρακτήρες τους επινοούν άλλες ε, personas ε, Άλλες personas Δηλαδή πίσω από την αφεντούλα κρύβ, κρύβεται είναι και οι φίλοι της η έθρα και όλη αυτή η περιπέτεια, ναι. ποια είναι, ποια... Α, πώς, χρησιμοποιούν ψευδόνυμα μετά. Πώ χρησιμοποιείται το. Ε, ναι, χωρίζεται σε τρία μέρη το βιβλίο. Είναι ναι. η, η ανάβαση, παράβαση, κατάβαση που παραπέμπει και στον ξενοφόντα. <laughs> <laughs> Και, στον, και στην τραγωδία ας πούμε με την παράβαση ναι, ναι. όπου εκεί λειτουργεί λίγο σαν πως είναι ο χορό στην παράβαση που, mm -hmm, που σχολιάζεται mm -hmm. τέλος πάντων τώρα Όχι, δεν ναι. είναι ανάγκη να κάθομαι Έχει σημασία αυτό. Να, περι, να λέω εγώ δεν νομιμοποιούμαι να, να κάνω κριτική ανάλυση στο βιβλίο μου, απλώς να περιγράψω ναι, τι ναι, ναι, ναι. είναι και πως είναι και μέσα λοιπόν από αυτή την αφήγηση εγώ αισθάνομαι Αφήγηση, αυτή την αφήγηση, την εσωτερική, mm -hmm. τον εσω... το μονόλογο της ε, αφεντούλας, αισθάνομαι ότι προκύπτει μία τυχογραφία της εποχής, ναι. το θερμόμετρο της εποχής. Ναι. Η... Η... η γυναίκα δε αυτή, μέσα ναι. από την υπερ... τις υπερβολές του χαρακτήρα της, αισθάνομαι ότι επίσης είναι ως μυθιστορηματική ηρωίδα χαρακτηριστική της εποχής. Α είναι και το θέμα τι παρκε το θέμα γυναίκα μέσα στο βιβλίο πολύ έντονα έτσι δεν είναι γιατί ε, οι περισσότεροι χαρακτήρες που περιγράφονται επίσης είναι γυναίκες αφού έχει και τρεις κόρες ναι, ναι, ναι. ναι και οι φίλες της κλπ ναι. οπότε εδώ ε, νομίζω ότι έχετε ε, διαπραγματευτεί και πολύ, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και το, τη θέση της γυναίκας σήμερα στη, στην κοινωνία τη, τη σημερινή. Ναι. Πώς μπορεί η σημερινή γυναίκα να οδηγηθεί και στον βιτριόλι. <laughs> μετά ναι. από το, είναι, το... λέω τώρα λίγο ως χαριτομένια, πονάω μέσα μου, αλλά θέλω να πω ότι μετά από τόση διαδρομή, τόσους αγώνες, τόσοι, τόσους κοινωνικούς αγώνες τόσους ξεχω, ε, και ξεχωριστούς έτσι, αγώνες της γυναίκας για τη χειραφέτησή τη, ναι. της τελικά η χειραφέτησή της ποια είναι είναι λειψή η χειραφέτηση κάνει, πάρει. Ναι, δεν είναι, είναι. Είναι. σαν να έχει χειραγωγηθεί με άλλους τρόπους. Δεν είναι η γυναίκα που είναι με στο σπίτι περιορισμένη και περιμένει ναι. να τη φέρει είναι το στο προξενιό. Ναι. Αλλά δεν έχει πάψει να αναζητά η εκείνη μέσα από τη ζωή της και τη λαχτάρα της και τα λοιπά το, την αποκατάσταση όπως την αναζητούσε ο μπαμπάς και η μαμά πριν από κάποια χρόνια με τα ίδια όμως ζητούμενα, ναι. τις ίδιες εμπλοκές, τις ίδιες εμονές δηλαδή αυτή ήταν η, αυτό ήταν το ζητούμενο για τη γυναίκα και τους αγώνες της να ξεφύγει από την πατρική εξουσία και την ε, ομπρέλα της οικογένειας και να βρεθεί ναι. αντιμέτωπη με μια κοινωνία που την αντιμετωπίζει ως αρπαχτικό ναι. και ως θύραμα. Και, και χωρίς να έχει απαλλαγή και από δεν τα έ, καθήκοντα. Δεν έχει απαλλαγή, είναι, δηλαδή είναι τραγικό, είναι σαν σχιζοφρένεια. από τη μια μεριά να είναι η μοντέρνη γυναίκα της εποχής μας και απ' την άλλη να σκέφτεται όπως σκεφτόταν και η προγιαγιά τη. Ναι, Πώς Μη, το λέτε μην κάπου. Μην να λέτε... κάπου στο βιβλίο λέει σαν καθοδηγώ... την αμερική προγιαγιά μου. Ναι, και καθοδηγώ την παραδουλεύτρα που κουβαλάω μέσα μου, λέτε κάπου. Ακριβώς, κόσμια. ακριβώς. Ναι, ναι. Η γυναίκα δηλαδή είναι με πολλούς... Καλά, η, η, η παραδουλεύτρα που κουβαλάει μέσα της είναι η αφεντούλα. Ναι. Αλλά οι νέε κοπέλε κάποια γυναίκα κουβαλούν μέσα τους, με ναι. πολλές φωνές μέσα, μέσα τους. Έχει εγγραφεί και η φωνή του πατέρα και η φωνή της μητέρας, πρόσεξε τον καλό γάμο, πρόσεξε ε, να τον... Ε, τέλος πάντων, ναι, ναι, τον ναι, ναι. να ναι, τον οδηγητήσεις... Ναι, 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 εκπαιδεύει ε, τις κόρες κιόλα. Ναι, ναι. Είναι, είναι δυστυχώς... Αυτό όμως είναι καλλιεργείται, δεν είναι μόνο από την οικογένεια. Αυτό είναι να παράγεται με ένα πολύ ρηχό, σχεδόν πρόστριχο τρόπο και στην τηλεόραση, στα πρωινάδικα, στο γούστο. Ναι. Αν... Ναι. Δηλαδή υπήρξε εποχή, και τώρα το βλέπω, μπαίνει σε ένα σπίτι, α πούμε, μικροαστικό και αισθάνεσαι ότι είναι σκηνικό τηλεοπτική σειρά. Ναι. Ό,τι βλέπουν. Στα... Γι' αυτό και θα πρέπει οι σκηνογράφοι να προσέχουν. Δεν είναι πρωτότυπη, διότι τον καναπέ που θα βάλουν εκεί θα τον δούνε μετά να <Και> έχει, να έχει εγκατασταθεί σε όλα τα μικροαστικά σαλόνια. Με τις μαξιλάρες, με τα σούπα μούπες, αυτά τα πράγματα. Ναι. Θέλω να πω, είναι αυτή η κοινωνία όπως έχει διαμορφωθεί και είναι εκείνο και το έλεγε η Καζαντζάκη, η Γαλάτια, η εικόνα σου είμαι η κοινωνία και σου μοιάζω. Στη ναι. συγκεκριμένη ναι. περίπτωση... Αυτή είναι η αφεντούλα, γιατί για την αφεντούλα μιλάμε τώρα. Ναι. Έχουμε ναι. φύγει από τα βιτριόλια. Ναι, <laughs> ναι. ναι. Και η ο... είναι αυτό, η... είναι η εικόνα της κοινωνίας. Α... Είναι η μέση γυναίκα, η οποία έχει ξεφύγει από το παρελθόν της, ναι. αλλά το κουβαλάει τόσο μέσα της που την καθορίζει στις επιλογές του παρόντος. Mm -hmm. Έχει κάνει κάποιο είδου επανάσταση στο παρελθόν, κατά κάποιο τρόπο, αλλά πάλι βρίσκεται... Εγκλωβισμένη περίπου αυτό στα ίδια δίχτυα. Το, ναι, το, το περιτύλιγμα σχεδόν, ή μάλλον το περιτύλιγμα έχει αλλάξει, αλλά μέσα η ουσία είναι ίδια. Ναι. Η ίδια πατάτα ψήνεται στο φούρνο. <χαι> Αν τη λήξουμε... <χαι> και και δεν φαίνεται και να αλλάζει και εύκολα αυτό. Έχει, είναι... Δεν νομίζω, ναι, δεν, δεν αλλάζει εύκολα, γιατί αυτό δεν είναι και ακριβώς ελληνικό της ελληνικής έτσι, κοινωνίας που σίγουρα ναι. είναι μια ταλαιπωρημένη κοινωνία προσπαθεί πάντοτε οι όποιοι εξυγχρονισμοί της είχαν να κάνουν και με ένα άκρητο μιμητισμό ναι. Δηλαδή βλέπαμε τι γίνεται, mm -hmm. αυτό το κάνουν και οι Γάλλοι, αυτό το κάνουν και οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, να το κάνουμε και εμείς. Δεν είμαστε, δεν είναι, η κοινωνία μας είναι προορισμένη, όχι επειδή εμεί δεν αξίζουμε, αλλά έτσι είναι οι δομές παγκοσμίω πια, ναι. να ακολουθεί ναι. τους μητροπολιτικούς πολιτισμούς, που δίνουν και την όθηση και το ναι. βηματισμό και για την τέχνη και για τα γούστα και για τη μόδα ναι. δεν Ο... αποφασίζουν οι Έλληνες μόδιστροι οι ναι. Έλληνες μόδιστροι και όταν είναι καλοί θα ενταχτούν στο σύστημα της Νέας Υόρκης ή του Παρισιού ή της Ιταλίας και έτσι θα, θα έρθουν και στην Ελλάδα άρα το γυναικείο ζήτημα ε, και το πρόβλημα που γεννιέται της μη εξέλιξη των πραγμάτων είναι όπως λέτε διεθνές και έχει τις ρίζες του α, αλλού ναι έχει τις ρίζες του στο ότι η γυναίκα χειραφετήθηκε φιλοδοξώντας να γίνει άντρα στη θέση του άντρα το θέμα είναι μπορεί να είναι γυναίκα με τα φουστάνια της και να ανταποκρίνεται σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα δίπλα στον άντρα ισότιμα τώρα αυτό είναι και λίγο οραματικό αλλά εν πάση περιπτώσει όχι συναγωνιζόμενοι τον άντρα, ναι. προσπαθώντας η ίδια ως δικ... Δικ... γυναική οντότητα και με σεβασμό στην ύπαρξή της, το λέω τώρα και λίγο βαρύγδουπα, να προχωράει και να ζει και να απολαμβάνει τη ζωή της δίπλα στον άντρα. Ναι. Είναι λίγο πολυομοβήτικο έτσι όπως το λέω. Αλλά έτσι είναι, διότι αν διεκδικήσει διεκδικήσεις την, επι, της, της οτιμίας σου, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας άντρα να σε εκμεταλλευτεί και να σε προσβάλλει. Ναι. Γιατί δεν θα, το, δεν θα το επιτρέψεις, δεν θα καταφύγει σε πονηριές, αυτή την κληρονομημένη, κληροδοτημένη από τη μάνα μας ε, πονηριά, της γυναίκα, ότι εγώ θα κάνω, θα υποχωρώ, θα αυτό και. Ε, κάποια στιγμή θα τον καταφέρω και άμα τον καταφέρω, εγώ θα τον κανονίσω. Αυτά δεν είναι χειραφέτηση. Δεν Προφανά. είναι χειρα... Τώρα όλα αυτά που συζητάμε δεν θα λύσουμε εμείς δεν θα ναι. μιλήσουμε για το γυναικείο κίνημα, αλλά αποτυπώνουν το σκεπτικό και τη θερμοκρασία της ναι. κεντρικής ηρωίδας που διαχέεται σε πολλέ άλλε γυναικείες φωνές και που προσπαθεί να βάλει σε μία τάξη δηλαδή λειτουργεί η ίδια σαν συγγραφέας ναι. ο συγγραφέας ναι, ναι, ναι. τι είναι με την αφήγησή του επιβάλλει ας πούμε τάξη σε ένα χάος που υπάρχει mm -hmm. στο μυαλό του φαντάζεται μια ιστορία, αυτή η ιστορία για να τακτοποιηθεί πρέπει να την αφηγηθείς λοιπόν. αυτή λοιπόν την αφήγηση, την αναλαμβάνει η αφεντούλα και, α, και έρχονται φορές που η φωνή της αποκτά την, ε, ε, πώς να το πω, το απο, παρότι δεν είναι σε θέση ως χαρακτήρας να το υποστηρίξει, η ίδια mm -hmm. η φωνή της την ξεπερνάει και γίνεται και αποφθεγματική ναι. και δυσδυτική στην παρατήρησή της και αυστηρή στην κρίση με τις κόρες της. Είναι πάντα με το μέρος τους με το μέρος της κάθε μιας κόρης της, mm -hmm. αλλά ταυτοχρόνως βλέπει yeah. και τα στραβά τους. Και το, και το νιώθει κάποια στιγμή ότι δρά γραφικά, αναρωτιέται σε ένα σημείο, έχω σημειώσει εδώ, ε, ούτε και τι είναι αυτό που σπρώχνει το συγγραφέα να είναι συγγραφέα, το γνωρίζω, κάποια λόξα οπωσδήποτε, κάποια ανάγκη, mm. κάτι σαν βλάβη με την καλή σημασία λέει. Εννοείται κάποια μεγαλομανία σίγουρα θα πρέπει να έχουν όλοι αυτοί αλλιώ δεν εξηγείται. <Σρυφή> είναι και λίγο αυτό κατοικού. Αυτό είναι η, η, η ευτράπελη, έτσι α πούμε, η, η πλευρά του, ε, η εκδοχή να το πω έτσι η άποψη ότι <obra> σίγουρα, κάπω κουνημένο, κάπω έτσι είναι αυτό που φαντάζεται ότι η ιστορία που θα αφηγηθεί είναι άξια να διαβαστεί και από τους άλλους ή ότι η ιστορία που θα αφηγηθεί είναι η περίληψη του κόσμου όλα αυτά είναι πρέπει δηλαδή να έχεις παλιά λέγανε είναι ας πούμε, είναι μια εκδοχή που είναι σεβαστή μια απόψη ότι μέσα από την συγγραφή ο συγγραφέα αποτυπώνει την εποχή του, mm -hmm. ο, λειτουργεί και βοηθάει στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Είναι από συγγραφέα σε συγγραφέα, εξαρτάται. Εγώ, Φερρυπίνα, αν με ρωτούσε, mm -hmm. στα πρώτα μου συγγραφικά βήματα πίστευα και αποτυπώνεται και στη δουλειά μου αυτό ότι ο φίλος στην κοινωνία και αυτά που γράφω θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχουν και ένα κοινωνικό εκτόπισμα ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει μια ερωτική ιστορία δηλαδή εγώ δεν ήθελα ποτέ Αυτό. να γράψω ένα βιβλίο ναι. για να το διαβάσει ο αναγνώστης και να περάσει καλά να αποξεχαστεί να ταξιδέψει όλα αυτά είναι απαραίτητα και μπορείς ας πούμε και, και, να, απολα... και να φιλοδοξείς ε, να κατακτήσεις μια γραφή που να προκαλεί στον αναγνώστη την απόλαυση της ανάγνωσης mm -hmm. όλα αυτά είναι mm -hmm. τα ζητούμενα yeah. αλλά δηλαδή όχι τα ζητούμενα ακριβώς οι προϋποθέσεις για yeah. μένα το ζητούμενο ήταν αυτό που θα γράψω να αποτυπώνει την εποχή της αγωνίας okay. της εποχής ε, τα ζητούμενα ε, με τη μην... συνομιλία παρελθόντο παρόντο. Ναι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει απλώ να αφηγηθώ μια ιστορία. Του ιδιωτικού, α πούμε. Αυτή την ιστορία την ήθελα να, είναι... να υποστηρίζεται και από ιδέε. Ναι. Οι οποίε ιδέε καλούνται να υπηρετήσουν την ιστορία. Δεν ναι. είναι η ιστορία να καπελώσει τι ιδέε. Ναι. Είναι ω. Ως... Οι ιδέες να καπελώσουν. Τη... Ναι, είναι, να υπάρχει ναι. μια ισορροπία σε αυτό. Ναι. Ε, η Αφεντούλα είναι και ε, ένας άνθρωπος της εποχή εποχής που όπως οι περισσότεροι από εμά γίνεται... Ε, βομβαρδίζεται από πληροφορίες και προσπαθεί να καταλάβει και τι συμβαίνει. Ε, διακατέχεται από αισθήματα ανθρωπισμού. Σκέφτομαι δηλαδή το σημείο που ε, μιλάει για το που, που υπάρχει μια νεαρότερη κυρία η οποία προσπαθεί να την εμπλέξει σε διαδικασίες προστασίας ε, ε, μεταναστών mm. και εκείνη πώς το... ενώ έχει, έχει μέσα της το, ε, την ανθρωπιστ, το ανθρωπιστικό βλέμμα δηλαδή ε, εντούτοις έχει μεγάλη δυσκολία να εμπλακεί τόσο πολύ και λέει και λέει κάπου μακάρι να μπορούσε να γίνω η UNICEF, mm. <laughs> η πρέσβυρα καλή θελήσεως που οργώνει τον πλανήτη και περιθάλπει τους ανήμπορους και τους ξεριζωμένους, αλλά δυστυχώς εφόσον δεν μπορώ θα πρέπει να περιοριστώ στην καλή μου μόνο διάθεση, να του συμπονώ δηλαδή, να του υπερασπίζομαι θεωρητικά. Αυτό δεν κάνει η κοινωνία η ελληνική, τι κάνει. Θέλω ναι. <laughs> ναι. να πω, μέσα από τις σκέψεις αυτές της αφεντούλας, ναι. ή αποτυπώνει τη θετική την καλύτερη πλευρά της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μην έχουμε αυταπάτες αυτοί που επί της ουσίας πρακτικά ασχολούνται με ε, τέτοια ε, θέματα. Ναι. Με, 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 το προσφυγικό, το μεταναστευτικό γενικότερα κτλ. Είναι μετρημένοι μέσα στα εκατομμύρια να είναι κάποιες χιλιάδες οι οποίοι, που δεν είναι χιλιάδες, νομίζω εκατοντάδες, που ασχολούνται ανάμεσα στον εθελοντισμό, στον ημιεπαγγελματισμό κτλ. Και η κρετική φροντίδα όσο μπορεί να είναι περιορισμένη και ενταγμένη σε άλλες σκοπιμότητες σε σχέση με την Ευρώπη είναι ένα πολύπλοκο θέμα το, το προσφυγικό και βεβαίως Μία εκδοχή θα ήταν... Και γιατί δεν έγραψες, κυρία Δούκα, ένα βιβλίο με δύο οικογένειες που να ξεφεύγουν από το μέσον όρο και να είναι οι οικογένειες αυτές που θα αφοσιωθούν ναι. ολόψυχα στις σε δυο τρεις σε κάποιες προσφυγικές yeah. οικογένειες διότι αν το έκανα αυτό εγώ ήθελα μια ηρωίδα που να είναι αντιπροσωπευτική εμένα yeah. δεν με ενδιέφερε ποτέ ο ήρωας που να λειτουργεί ως υπόδειγμα yeah. με ενδιέφερε ο ήρωας που είναι αντιπροσωπευτικός αλλά που είναι οπλισμένος με την ηθική και την κρίση που θα τον βοηθούσε να δει ότι ως μέσος και συνηθισμένος άνθρωπος θα είχε ίσως περιθώρια, είναι κάπως αλλιώς, αλλά δεν έχει το σθένος ναι. να, να πάει παραπέρα. Αυτή η συνειδητοποίηση νομίζω είναι το πιο ουσιαστικό. Να ξέρουμε όλοι μας ότι είμαστε καλοί και πονόψυχοι και χριστιανοί, αλλά πίσω από όλα αυτά τα ιδιώματά μας με τα οποία εμφανιζόμαστε στην κοινωνία, υπάρχει και μια βαθιά υποκρισία που είναι όμως και απολύτως ανθρώπινη. <Κι>, Πώς ναι. να πάμε παραπέρα όταν η ίδια η εποχή, η ίδια η πολιτεία, η, η δυναμική της κοινωνίας δεν ευνοεί σε αυτό το πράγμα, με τόσα διέξοδα, με τόσες δυσκολίες, με τόσες... Δηλαδή, είναι Πάντως, η εποχή που δεν σε ναι. βοηθάει για συλλογικέ κινήσεις και mm -hmm. πετάγματα. Πάντως, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ένα τόλμημα ε, να, να πιάσετε αυτή την πλευρά των πραγμάτων, γιατί και στην ιστορία της λογοτεχνίας, αν το πάρει κανεί έτσι λίγο ε, και το δει πιο αναλυτικά, ε, τα βιβλία που έχουν ε, μεγαλύτερη συνήθως ανταπόκριση είναι αυτά που ε, παρουσιάζουν καταστάσεις ε, έξω από το συνηθισμένο και έξω από, τι, από τις ε, δυνατότητες του καθημερινού ανθρώπου και όχι αυτά που τον καθρεφτίζουν, έτσι, ή κάνω λάθος. Έτσι, τώρα εγώ δεν θα κρίνω. Δηλαδή, θέλω να πω, ε, όλα, πρώτα απ' όλα, στη λογοτεχνία και στο μυθιστόρημα, να το πω, χωρούν όλα. Ο καθές συγγραφέα είναι με την ιδιοσυγκρασία του, με τον τρόπο του, ε, άλλο είναι να, φαντα... να έχεις, ας πούμε, κατά μια φανταστική ιστορία mm -hmm. και να... Ε, άλλο η επινοημένη και άλλο η φανταστική. Mm -hmm. Εμένα τα δικά μου συνήθως είναι επινοημένα και εκεί επικαλούμε και τη φαντασία για να προχωρήσω την πλοκή. Και άλλο το φανταστικό μυθιστόρημα όπου εκεί πια επινοείς ε, μια άλλη κοινωνία ή μάλλον κάνεις την χ διαγράφεις την κοινωνία και, και Η... τοποθετείς ναι. του ήρωές σου σε ένα ευνοϊκό κενό όπου ναι. εκεί κινούνται, ναι. ερωτεύονται, κολυμπάνε, πάνε και έρχονται αλλά τι γίνεται δίπλα τους δεν, το ξέρω. δεν τους αφορά δεν... και ναι. πολύ. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, εμένα αυτό ποτέ δεν με ενδιέφερε. Που δεν μαθαίνουμε ποτέ από πού προέρχονται, πώς... Ποιο τους φύτεψε εκεί που βρίσκονται, είναι. Ναι, τώρα αυτά έχουν. Λίγο τα σχηματοποιούμε, ναι, μπορεί ναι. να είναι και, και ιστορίες έτσι φανταστικές και να είναι συνταρακτικές στην αφήγησή τους, με τη γλώσσα τους, με την πλοκή τους και να μένουμε άναυδοι και μέσα από αυτή τη φανταστική ιστορία να οδηγούμαστε σε σκέψεις δικές μας ναι. που να έχουν να κάνουν και με το σήμερα. Για μένα δηλαδή, να καταλήγουμε, το βιβλίο... Το, η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα κυρίως το οποίο υπηρετώ, αισθάνομαι ότι προορισμό έχει, παράλληλα με την όποια απόλαυση του κειμένου που λέμε, της ανάγνωσης, να μας προκαλεί ερωτήματα. Mm -hmm. ε, να... Ακόμα να το διαβάζουμε και, και πέρα υπάρχει. από το αν μας αρέσει ή όχι να μας προκαλεί και δυσφορία <laughs> και να λέμε και, γιατί το λέει τώρα αυτό έτσι, έτσι είναι, έτσι δεν είναι. Εγώ πολλές φορές αισθάνομαι ότι ένας που διαβάζει ένα βιβλίο μου και έχει αντιρρήσεις και έχει το κουράγιο, το, όχι το κουράγιο, την τόλμη δηλαδή το αυτό να μου, τα, να μου τις πει αυτές τις αντιρρήσει που έχει και να ανοίξει ένα διάλογος μεταξύ μας εγώ ίσως και να βοηθηθώ από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαι της άποψης ότι τα βιβλία είναι να μας προκαλούν, mm -hmm. να μας ξενίζουν. Είναι αυτό το ανίκειο. Mm -hmm. η, η αφεντούλα ως αφεντούλα εδώ, στο, έχει, είναι ε, γέννημα και θρέμα του ανίκειου, του μη συνηθισμένου. Είναι μια γυναίκα που είναι αντιπρόσωπευτική ακριβώς επειδή δεν είναι συνηθισμένη. Δεν ναι. είναι δηλαδή η γυναίκα που είναι ακριβώς έτσι. Είναι πολυσυλλεκτική ναι, ως χαρακτήρας, ναι. ως μυθιστορηματική ροήδα, έχει την υπερβολή και μέσα ναι. από αυτή την υπερβολή αποτυπώνεται και η εποχή. Ένα της. πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ε, ότι ενώ όπως λέτε αυτό το πράγμα καθρεφτίζει, αυτή η αφήγηση καθρεφτίζει τη σκέψη της... Ε, η σκέψη της δείχνει ότι δυσκολεύεται και η ίδια ε, να παραδεχτεί ε, πράγματα ε, με, στον εαυτό της και πολλές φορές συμβαίνουν ανατροπές στην ε, Αφήγηση, διότι προκύπτουν νέα στοιχεία τα οποία πρώτη φορά τα ξεφουρνίζει, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Ε, μετά από 100 σελίδε, ενώ έχει πει τα αντίθετα ναι. ε, προηγουμένω. Εκεί, εκεί είναι, οφείλω να πω κάτι για να μην το βαραίνουμε και πολύ, ότι εγώ έγραψα αυτό το βιβλίο όταν το έγραφα, δύο χρόνια περίπου. Περνούσα και πολύ καλά, διότι ξυπνούσα το πρωί. Και όπω είπε τώρα, λέω: Άντε να δούμε τι θα μου ξεφουρνήσει και σήμερα η Αφεντούλα. Δηλαδή, έλεγε, έλεγε, έλεγε ναι. και έλεγε πράγματα που εγώ δεν τα είχα σκεφτεί. Το βιβλίο προχώρησε όπω έχει αυτή τη μορφή του Facebook. Είπαμε από ανάρτηση σε ανάρτηση. Που όμω ότι... είναι τεράστιε αναρτήσει, έτσι να το είναι, πούμε κι αυτό. υπάρχουν. Ναι. Ναι. Το, το ναι. έχω ελέγξει γιατί ναι. στην αρχή είχα το φόβο μου πω δεν υπάρχει τέτοια ανάρτηση. Εγώ με το που έγινα... Ανοίγω τώρα ναι, μια ναι, ναι, ναι. παρενθεσούλα εδώ για να υποστηρίξω αυτό που μου λες. Υπάρχουν και πιο μεγάλες αναρτήσεις. Απλώς μέσα στο αφασικό της εποχής που έχει ενταχθεί και το... πώς το λένε... και το facebook ναι. έχουμε μάθει με δυο-τρεις... μια παραγραφούλα, δυο τρει μια παραγραφουλα δυο παραγραφουλες κτλ. Mm -hmm. ε, ε, μου έχει σταλεί σε ανάρτηση... Ε, μου έχουν σταλεί πολλά δηλαδή ε, ποιήματα θεατρική μονόλογοι του Ρίτσου Μάλιστα. η Ισμήνη, ο φιλοκτήτης αυτά είναι πολλές σελίδες ε, 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 ε. λοιπόν περισσότερες πάνω από έξι σελίδες το ξεκάρι ξε... ας πούμε, καρατσεκάρι που λένε, <laughs> στο... στην ανάρτηση δεν υπάρχει. Στην αρχή είχα αυτή την αγωνία. Όταν όμως μπήκα στο και ήμουν αποφασισμένη να τις κόψω, να τις κάνω πιο μικρές. Αλλά μετά θεώρησα ότι είναι υποχώρηση δικιά μου στα δεδομένα, τα τρέχοντα του Facebook. Το Facebook έχει και άλλες δυνατότητες, αλλά επειδή αυτοί που το χρησιμοποιούν, το χρησιμοποιούν ίσα ίσα για πλακίτσες ή δεν ξέρω εγώ το γιατί, ή για να αναρτούν τις φωτογραφίες τους. Πώς, και υπάρχουν και τέτοια σχόλια εκεί στο βιβλίο, ότι τρώμε τώρα εδώ, τώρα είμαστε εκεί, Στι ναι, ταβέρνε ναι, ναι. που πάνε, με τον Τάδε, με τον τάδε, Όλο αυτό είναι αυτή η μία όψη του Facebook, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές του Facebook, άλλε δυνατότητες που είναι σαν μικρέ εγκυκλοπαίδειε. Ναι. Εγώ έχω α πούμε φίλου στο Facebook που μπαίνω μια φορά το μήνα και μαθαίνω πράγματα, από ιστορία μέχρι γεωγραφία, Ρωστώ. μέχρι πολιτική, τέχνη. Δεν ναι. είναι μόνο οι αναρτησούλες και όχι, καλημέρα και φατσούλα όχι, και σουπαγόλες. Που... Γι' αυτό λέω ότι το Facebook βάτος, είναι ο καθρέφτης μας. Ναι. Αυτοί που είμαστε, αυτοί θα αποτε... λένε ότι είναι εικονικό και τα λοιπά. Αν στην πραγματικότητά σου είσαι λίγο σάχλας, σάχλα θα αποτυπωθεί και εκεί. Δεν είναι δυνατόν στον τοίχο σου να εμφανιστείς αλλιώ, να υποδηθείς τον ναι. άλλον. Ναι, ναι. Εκτός αν είναι, ας πούμε, να είσαι σοβαρός <χαι> και να θέλεις να εμφανιστείς λίγο ελαφρός και σαχλός, έτσι για να παρασύρεις άλλους κάνοντας Mm. Κάτι δικό σου, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, ναι. Αλλά ο, η πλειοψηφία του κόσμου, εάν θα μπορούσε, αποτυπώνεται από τις αναρτήσεις. Ναι. Τι ναι. θέλουν, τι δεν θέλουν, ε, είναι και αυτό που λέω πάντα. Το Facebook, όπως και όλες οι άλλες μορφές έτσι, διαδικτυακής επικοινωνίας, εξαρτώνται... Από το πώς εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε. Mm -hmm. Χρειάζεται προσοχή, αλλά και αν ακόμα νομίζουμε ότι κρυβόμαστε πίσω από τη μη εικόνα μας ή την πλασματική εικόνα μας, αποτυπωνόμαστε εκεί πέρα. Αυτό που αφήνουμε στην ανάρτηση είναι κομμάτι του εαυτού μας και απλώς δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Mm -hmm. κατά τη γνώμη μου και μέσα από εκεί βλέπεις και την όποια ρηχότητα υπάρχει στον κόσμο δηλαδή ναι. το facebook είναι και καλό σχολείο για όποιον ξέρει ναι, δηλαδή ξέρει, όποιον Οπότε έχει ναι, διάθεση όποι... να, να τα δει όλα αυτά ναι, 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 και ναι. να τα παρατηρήσει ε, κυρία Δούκα είμαστε τελειώσαμε ναι. ε, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο και μπορούσαμε να ανοίξουμε πολλά άλλα θέματα που δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να τα ανοίξουμε θέλω να ελπίζω ότι σε μια επόμενη ε, συνάντησή μας ε, με κάποια ευκαιρία που θα βρούμε πάλι. Ε, θα μιλήσουμε και για τα τόσα πολλά ενδιαφέροντα για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε, πιστεύω μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που εγώ, σας ευχαριστώ και... κοντά μας. Ναι. Και εύχομαι όπως σας λέτε και εσείς και είμαι βέβαιος ότι το βραβείο είναι, δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά ένα, ένας μικρός σταθμός στην πορεία. Ναι. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί ξέρεις. <laughs> το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρίε και κύριοι, ε, συνεχίζουμε με το κριτικό βλέμμα του Βαγγέλη Χατζηβασίλειου. Πριν από ε, ένα κάποιο διάστημα, είναι ε, μερικοί μήνες, είχα μιλήσει για έναν νέο συγγραφέα και για μια νέα γενιά. Ήταν ο Χρήστος Κιθρώτης. Σήμερα θα μιλήσω για έναν άλλο συγγραφέα, τον Ιάκωβο Ανιφαντάκη, που είναι στην ηλικία του Κιθρώτη, το μυθιστόρημα του λέγεται κάποιοι άλλοι, η εκδόση από τις οποίες κυκλοφορεί είναι οι εκδόσεις Πατάκη και μόνο ότι έχει εντελώς διαφορετική θεματική από τον Κιθρώτη, αναφέρεται στα ίδια ζητήματα στα οποία αναφέρεται ο Κιθριώτης. Γιατί κάνω τον συσχετισμό και γιατί μιλάω για μια νέα γενιά. Γιατί πρόκειται πραγματικά για μια νέα γενιά, για τους ανθρώπους που είναι μεταξύ 35 και 40 ετών, τους οποίους η κρίση τους πρόλαβε πάνω στην ώρα που έκαναν τα πρώτα τους σταθερά βήματα και αυτό ήταν κάτι που ακύρωσε τη ζωή τους, όχι μόνο σε επαγγελματικό αλλά και σε πολιτικό και σε προσωπικό επίπεδο. Το βιβλίο του Ανεφαντάκη χρυλίζεται στην Πολωνία, από ό,τι διάβασα σε μια συνέντευξη ο συγγραφέας λέει ότι έτσι είναι ε, και είναι τα προβλήματα ενός ζευγαριού ε, μέσα από μια πλοκή η οποία μοιάζει με αστυνομική, δύο, ε, δύο πτώματα πέφτουν από τους ουρανούς της Πολωνίας στην πόλη όπου ζουν οι πρωταγωνιστές και αρχίζει μια διαδικασία έρευνας για ποιοι είναι αυτοί, σε ποιους ανήκουν, πώς συνέβη ό,τι συνέβη. υπάρχει μία δύστροπη ερωτική σχέση ανάμεσα στους δύο στο ζευγάρι. Υπάρχουν δύστροπες σχέσεις γενικώ μεταξύ του ζευγαριού και των υπολείπων. Η καμεσα, η καμ, η, η με διάφορα flashback επιστρέφει στο παρελθόν, στα χρόνια του Ζεβεριού στην Ελλάδα και ανακαλύπτει ρίζες και προβλήματα που προϋπήρχαν στις σχέσεις τους, που ήταν ε, πράγματα που υπήρχαν πριν από την κρίση, αλλά που ήρθαν στην επιφάνεια και απέκτησαν ε, συστηματικό ε, τρόπο και συστηματική παρουσία. Ε, με την κρίση η αφήγηση ξαναλέω ότι έχει ένα... Στοιχείο αστυνομική πλοκή, το οποίο το κεντά ο συγγραφέα αργά-αργά και σε όλη τη διάρκεια και μέχρι το τέλο. διαμέσως έχει επίση την ευκαιρία να φτιάξει πρόσωπα και χαρακτήρε και αν τώρα πρέπει να μιλήσουμε για το στίγμα που δίνει αυτό το βιβλίο, για το στίγμα τη γενιά που είναι το ίδιο στο βιβλίο του Κιθριώτη είναι μια γενιά. Όχι με την έννοια ότι δεν έχει σκοπού, αλλά με την έννοια ότι έχει ξεφύγει από σκοπού του οποίου δεν μπορεί πια να πετύχει. Είναι μια γενιά η οποία είναι υποχρεωμένη να δίνει ε, μεγάλη σημασία στο παρόν και να μην πολυλογαριάζει το παρελθόν, ούτε να είναι σε θέση να προπολογίσει το μέλλον. Ε, και είναι επίση μια γενιά η οποία έχει ζητήματα ταυτότητα, δεν μπορεί να χαρακτηρίσει ε, τον εαυτό τη και την πορεία τη, δεν μπορεί να βρει τη συνοχή μεταξύ των μελών της δεν μπορεί να βρει νοήματα για την θέση της μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία δεν μπορεί να μοιράσει καλά τους ρόλους μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι την αποτελούν το σημαντικότερο όμως σε όλα αυτά είναι ότι ο Ανθαντάκης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο αναγνώση περνά σε πολλά επίπεδα και σε πολλά σημεία του κόσμου, από την πολιμία στην Αμερική, από την Αμερική στην Αθήνα, από την Αθήνα στην ελληνική επαρχία. συναντιέται με πολλά πρόσωπα, άλλοτε πραγματικά, άλλοτε πραγματικά εννοώ ιστορικά, άλλοτε μυθοπλαστικά. Υπάρχει μια πολύ ωραία συμπλοκή της ε, μυθοπλασίας με τα ιστορικά γεγονότα και με τα πραγματικά και το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα ε, χορταστικό μυθιστόλμα για μια γενιά και για μια εποχή η οποία εξελίσσεται ακόμη ε, μπροστά μας, τη βλέπουμε ε, καθημερινά να ζει ε, και να αναπτύσσεται και να μελώνει μπροστά στα μάτια μας. Αυρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανώλη. Έχουμε βιβλία νέα εσοδεία πολύ. Πολύ πρόσφατο. Ναι. Είναι το τελευταίο μυθιστόρημα τη Ευγενία Φακίνου, γράμματα στη Χιονάτη, εκδόση Καστανιώτη. Mm -hmm. ε, η Ευγενία Φακίνου είναι από του συγγραφεί που δεν τη αρέσουν τα αυτοβιογραφικά βιβλία. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το έρω θέρο πόλεμο που έγραφε για τη μαμά τη. Ναι. Ε, τα άλλα τη βιβλία είναι καθαρή μυθοπλασία. Κι όμω, επειδή είναι σαν παραμύθια για μεγάλου. Η ίδια βρίσκει πάντοτε την ευκαιρία να ε, περάσει μέσα πολλά δικά της ε, βιώματα. Ε, νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό. Επίσης ένα άλλο γνώρισμα της Φακίνου είναι ότι μιλάει για γυναίκες mm -hmm. είτε πολύ συνηθισμένες είτε αλλοπαρμένες οι οποίες έχουν μια διάθεση φυγής και περιπλανώνται είτε σε μεθυστικά τοπία μέσα στη φύση είτε σε διστοπικά τοπία αναζητώντας τις ρίζες τους και βασικά τον εαυτό τους. Ναι. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και σε τούτη την, την α, ηρωίδα που είναι συγγραφέα, η οποία όπως και η Φακίνου είχε πολύ καλή σχέση και με τα χρώματα, ζωγράφιζε κάποτε ναι. την οποία όμως συναντάμε σε μια φάση της ζωής της που είναι μεγάλη έχει περάσει από μια βαριά αρρώστια, έχει ξηρίσει το κεφάλι τη και τα φρύδια τη, είναι παρατημένη δηλαδή εμφανισιακά και καταφεύγει σε έναν τόπο, σε ένα χωριό ε, σε μια εποχή που το γίνονται κατολιστήσεις εκεί και οι άνθρωποι του φεύγουν, αφήνουν τα σπίτια τους. Αυτή βρίσκει ένα σπιτάκι κάπως απομακρυσμένο. Θέλει να απομονωθεί. Ναι, θέλει, θέλει να απομονωθεί. Γενικά η σχέση με τους ανθρώπους mm -hmm. έχει κάπως μαραζώσει. Η ίδια είναι παγωμένη από αισθήματα. Έχει μια υπόκοφη οργή μέσα της. Δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της. Είναι σαν αγανακτισμένη, αλλά... Έχει ένα βαθύ πόνο μέσα της. Mm -hmm. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό που θέτει η Φακίνο πώς ξανασυνδέεσαι με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ιστορία της. Μέσα από τις περιπέτειες αυτής της γυναίκας σε αυτόν τον τόπο και τα συναπαντήματά της και κυρίως το ότι ξαφνικά στην πόρτα της έρχεται ένα παιδάκι και αρχίζει σιγά σιγά να τον νοιάζεται και έτσι πιάνει ξανά το νήμα με την επαφή την ανθρώπινη. Ε, έχει, αυτή ναι. είναι η ιστορία. Δηλαδή έχει μια και απελπισία αλλά και μια ελπίδα. Όπω σε πολλά ναι. από τα βιβλία τη. Έχει και ένα συμβολισμό, δηλαδή Βέβαια. το γεγονό ότι πηγαίνει σε ένα χωριό που καταραίει. Άλλοι αφού... φεύγουν. Ναι ναι, <laughs> ναι, ναι. Οι άλλοι φεύγουν γιατί καταραίει. Ναι, το χωριό. και εκείνη έχει, καταραίει. Και εκείνη ίσεις. καταραίει, αλλά τελικά ναι. έτσι ξαναπάει. Διαβάζει τη Φακίνο και είναι κάτι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο. Δηλαδή είναι. Λίγο σηκωμένα τα πόδια από το έδαφος ναι, του, ναι. της αφηγήτριας. Έχει, έχει ας... κάτι πολύ γοητευτικό. Μα ξεκίνησε είναι από τα και πιο... από το παιδικό παραμύθι έτσι, δεν είναι. Βέβαια. Πάντως είναι από τα πιο όρημα βιβλία της και ανακεφαλαιώνει όλα τα μοτίβα του έργου της και έχει και για τους αναγνώστες της τους πιστούς, κλείνει το μάτι συχνά, γιατί κάνει αναφορές και σε άλλες γυναίκες που Α, ε, έχει καταπιαστεί μαζί mm -hmm. τους. Ένα άλλο βιβλίο που έχω φέρει, επίση πρόσφατο και πάρα πολύ ωραίο, το «Σόσα» του Ισακ Μπάσεβιτς Σίνγκερ, από τι εκδόσει Κύχλη, mm -hmm. σε μετάφραση Μιχάλη Πάγκαλου, που έχει κάνει και το επίμετρο. Ναι. Του βιβλίου έχουν ενσωματώσει και ένα κείμενο του Σταύρου Ζουμπουλάκη για το Σίνγκερ επίση. Είναι προσεγμένε οι εκδόσει τη κύκλη, είναι πάντοτε πλαισιωμένε ναι. από προλόγου, επίμετρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σίνγκερ. Ε, αυτό έχει και ανάγκη ο Σίνγκερ αυτό που είναι. Βέβαια, ο Σίνγκερ είναι πολύ σπουδαίο συγγραφέα, δεν ζει πια. Πέθανε το 91 νομίζω. Πήρε Νόμπελ το 78 και είναι συγγραφέα που έγραψε σταγίδης. Σταγίδης, Ναι. Τη γλώσσα που μιλούσαν οι Εβραίοι τη Ανατολική Ευρώπη. Mm -hmm. Και από τους ανθρώπους που του ανθρώπου που μιλούσαν αυτή τη γλώσσα, το 90% χάθηκε με το ολοκαύτωμα. Ναι, όσοι είχαν μείνει, εν πάση περιπτώσει. Όχι, όσοι πεδίωσαν, ναι, άλλοι πήγαν ναι. στην Αμερική, άλλοι στο άλλοι, Ισραήλ. Ναι, ναι. Και επίση είναι η γλώσσα που βλέπουμε στο Netflix, αυτό το serial Unorthodox, που έχει... ναι. είναι πολύ δημοφιλέ ε, τώρα, από αυτή την κοινότητα προέρχεται, του χασιδιστέ mm. και ο Σίγκερ. Γιο και εγγονό ραβίνων ο οποίο όμως πήρε αποστάσεις από την εβραϊκή mm -hmm, κοινότητα, mm -hmm. όχι όμως από την παράδοση. Δηλαδή όλο το έργο είναι μια συνομιλία με αυτή την παράδοση. Mm -hmm. ε, η Σώσα είναι γραμμένη προς το τέλος της ζωής του, με μια διάθεση νοσταλγική για τα παιδικά χρόνια που πέρασε στη Βαρσοβία. Ε, την περίοδο ανάμεσα στους δύο παγκοσμίους πολέμους, τότε που βίωσε πολύ έντονα τον αντισημιτισμό, τον εφιάλτη του Χίτλερ, τον απόϊχο από τις ταλληνικές διοικές όσων είχαν καταφύγει στη Ρωσία. Να σημειώσουμε ότι ο Σίγκερ έφυγε από την Πολωνία το 1935. Το 1935 ακολουθώντας τον μεγαλύτερο αδερφό του που ήταν επίση συγγραφέα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, όπου και διέπρεψε. Γράφοντα πάντα στη μητρική του γλώσσα. Η Σόσα είναι ένα κοριτσάκι που ο ήρωας, που είναι το alter ego του Σίνγκερ ήταν παιδική του φίλη στις αρχές του αιώνα και στο σπιτικό της έβρισκε πολύ χαρά γιατί ήταν πιο ανοιχτό σπίτι, πιο ελεύθερο από το δικό του με τα θρησκευτικά βιβλία του Ραβίνου Μπαμπά και τους κανόνες τους αυστηρούς. Κάποια στιγμή χάνονται, ενηλικιώνονται, χάνονται, οι δρόμοι τους χωρίζουν, ο αφηγητή εδώ και πρωταγωνιστής πρωταγωνιστή κινείται μέσα σε κύκλους διανοωμένων. Συνάπτει παράλληλε ερωτικέ σχέσει με χειραφετημένε γυναίκε. Προσπαθεί να καθιερωθεί ω θεατρικό συγγραφέα. Είναι ένα άνθρωπο διχασμένος ανάμεσα στην πίστη και την απιστία, τον, ε, τους αυστηρού κανόνε και τον, ε, τον την, ειδονισμό. Την ελευθεριότητα, ναι. Και όταν ξανασυναντιέται με τη Σώσα κολλάει και δεν ξεκολλάει ποτέ. Δηλαδή στο πρόσωπο αυτής της κοπέλας αναγνωρίζει την αθωότητα των παιδικών του χρόνων ε, σε αυτή την προσωπικότητα που είναι αδύναμη, σχεδόν καθυστερημένη νοητικά. Εκείνος βρίσκει ένα φοβερό καταφύγιο και όταν έρχεται η ώρα του διλήμματος να φύγει από τη Βαρσοβία να πάει στην Αμερική διαλέγει να μείνει με τη Σόσα η οποία δεν μπορεί να κουνήσει από αυτόν τον τόπο και διαλέγει να μείνει μαζί της. Ε, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Σίνκερ είναι φοβερό παραμυθάς, έχει σπαρταριστούς διαλόγους, ναι. διασώζει όλη αυτή την ατμόσφαιρα των Εβραίων της Ανατολικής Ευρώπης και την κουλτούρα τους. Και ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος με, που πάει με το ρεύμα τη ζωής πάντα. Έχει mm -hmm. ένα χιούμορ υπέροχο. Δηλαδή, Αξίζει τον κόπο να τον διαβάσει κανείς και υπάρχει ένα άλλο μυθιστόρημα του στις εκδόσεις Καστανιώτη υπάρχουν πολλά βιβλία του mm -hmm. που λέγεται Εχθρή, μια ερωτική ιστορία που έχει πολλές αναλογίες με τη σόσα αλλά εκδραματίζεται μετά το Ολοκαύτωμα και είναι το πρώτο που έγραψε με σκηνικό ναι. ε, στην Αμερική με φοντό την mm -hmm. Αμερική. Mm -hmm. ε, για το Ολοκαύτωμα δεν γράφει ο Σίγκερ. Το Ολοκαύτωμα είναι ένα θέμα... Που ο ανθρώπινο νου δεν μπορεί να το προσεγγίσει. Γράφει για το πριν και για το και μετά. για το μετά. Και είναι και εντυπωσιακό ότι γράφει στα γηντή με έννοια ότι περισσότεροι Εβραίοι τη Ανατολική Ευρω... Ευρώπη. Γράψανε στην Οι Κεντροευρωπαίοι, να, δηλαδή, γράφαν στα γερμανικά. Ναι, ναι, ναι. Όσοι πήγαν στι ΗΠΑ αργότερα, ίσω άλλαξαν κάποια Ναι, αλλά, αλλά αυτό δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. Ναι. Έγραφε αυτά που ήξερε στη γλώσσα που ήξερε και μπορούσε να εκφραστεί. <laughs> Λοιπόν, μέσα στην καραντίνα, ευτυχώ που έγινε η καραντίνα. Διάβασα <laughs> αρκετά κλασικά, θα σα τα πω εν καιρό. Αλλά με αυτό ξετρελάθηκα. Ακόμη μοντεχρήσα. Είναι πλήρη έκδοση. Αυτό είναι ο ένα τόμο. Είναι άλλο ένα τόμο. Ήταν βαρύ να τον κουβαλάω στο μετρό. Αλλά είναι δύο τόμοι. Δύο τόμοι ο ναι. ο Ρίον Αρκωμάνη μεταφραστή, εκδόση Γκούτεμπεργκ, Αλέξανδρο Δουμά. Έτσι. Ναι. Είναι... Να σου πω, έχ, έχουν βγει κατά καιρού σε διάφορε εκδόσει. Κοιτάξτε, η πιο πρόσφατη κέρδρος, ήταν στην Εστία. Ναι. Αυτό μεταφράζεται από το 1800 τόσο. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Οι πιο πρόσφατε είναι από τι εκδόσει Πατάκη το 96, η Ρένα Χάτχουτ, μεταφράστρια, και Σοφία yeah. Αρβάνι. Κάτσε να δει πώ λέγεται, από τι εκδόσει Εστία, ε, Σοφία Βιερινού, Ναι, ναι. ναι. Μόλι το 18. Εγώ έτυχε να διαβάσω, έπεσα πάνω σε αυτήν την μετάφραση που είναι πάρα πολύ ωραία, αρέουσα γλώσσα. μου δεν είναι τυχαίο ότι τα κλασικά βιβλία ναι, τα ναι, λέμε ναι. κλασικά, είναι, αθάνατα. είναι ναι. αθάνατα. Και εδώ ο Κόμις Μοντεχρίστος είναι το αρχέτυπο του ήρωα που εκδικείται το κακό. Μάχεται ενάντια στο κακό. Ο ήρωας ο Κόμις Μοντεχρίστος Edmond Dantes, όπως είναι το κανονικό του όνομα, είναι ένα παλικαράκι, 18 χρονών, το 1814, που όλα του πάνε μια χαρά. Δηλαδή έχει... θα παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπάει, θα φροντίσει τον πατέρα του γιατί βγάζει λεφτά σαν ναυτικό καλά. Είναι ένας άξιος νεαρός που έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Και ο φθόνος που προκαλεί αυτή η ευτυχία του, ε, οδηγεί ορισμένους ανθρώπους από τον περίγυρό του να τον κατασυκοφαντήσουν και να τον οδηγήσουν στο κάτεργο. Είναι ο πρώτος πολιτικός κρατούμενος στην ιστορία της λογοτεχνίας. <laughs> Μένει στη φυλακή 14 χρόνια, κατηγορείται ως βοναπαρτικός. Μένει στη φυλακή 14 χρόνια, γνωρίζει στη φυλακή έναν αβά ο, με τον οποίο σχεδιάζουν να δραπετεύσουν, δεν τα καταφέρουν και οι δύο, μόνο ο Κόμις Μοντεχρίστος τα καταφέρνει και ο Αβάς του παραχωρεί ένα μυθικό θησαυρό, του δίνει οδηγίε πώς να πάει να τον βρει, οπότε αυτός βγαίνει στην ελεύθερο στα 33 του, σαν τον Χριστό ας πούμε, ζάμπλουτος, παντογνώστης, γιατί τον έχει ε, δασκαλέψει ο Αβάς του, έχει μάθει ό,τι γνώριζε και δεν γνώριζε, είναι ένας υπεράνθρωπος, παντοδύναμος, και έτοιμο να εκδικηθεί <laughs> όσου τον έβλαψαν. Σούπερ ήρωα, θα λένε Σουπερ τα θα Σούπερ ήρωα, Και πραγματικά. Αυτοί του οποίου εκδικείται έχουν πολλά κρίματα στην καμπούρα του. Δηλαδή δεν είναι μόνο φανατικό. Ο αναγνώστη εφραίνεται με την τιμωρία των ανθρώπων αυτών. Και τι κάνει ο Δουμά, τι περιπέτεια, τι μαγικά φίλτρα, τι δηλητήρια, τι ληστέ έχει μέσα. Δηλαδή φοβερή περιπέτεια, δεν μπορεί να την αφήσει από τα yeah. χέρια σου και μια ικανοποίηση, έτσι γαλινεύει που το σωστό θριαμβεύει. Και όταν κάνει τον κύκλο τη εκδίκηση ο κόμμα Μοντεχρήστο, φεύγει σαν ένα απλό άνθρωπο από το προσκήνιο. Και με τη δεύτερη γυναίκα του, που είναι παρακαλώ η κόρη του Αλή Πασά <laughs> <laughs> και της Βασιλικής, φεύγει. Δηλαδή κάνει απονέμει τη δικαιοσύνη και αποχωρεί. Ναι. Δεν είναι απλίστος δηλαδή. είναι Ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή ο Δουμάς τότε που δεν υπήρχαν κράτη στην Ευρώπη, ναι. τότε που οι επαναστάσεις γίνονταν Αυτό, πολύ ναι. συχνά. Δηλαδή, ε, Καμία φορά δεν τα συσχετίζουμε, αλλά είναι η ίδια εποχή που γίνεται η ελληνική επανάσταση. Φυσικά και έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα ναι. από την Ανατολή ο Δουμάς. Και για τον Αλή Πασά, ε, εντάξει υπάρχουν αναχρονισμοί, άλλα ποιητική αδεία χρησιμοποιεί ναι, διάφορα ναι, ναι. πράγματα είναι πάρα πολύ απολαυστικό μακάρι αυτοί που το έχουν διαβάσει σε κλασικά εικονογραφημένα να τολμήσουν, να μην, ναι. να μην διστάσουν μπροστά στον όγκο του. Κυλάει σαν νεράκι, είναι καταπληκτικό. Γιατί στο, και στο μακρινό παρελθόν ιδίω τα κόβανε. Καλά, ναι, 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 γινότανε... ναι, 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 ναι. Και το είχαν ταυτίσει με ε, παιδικό ανάγνωσμα. Επίση έχει διασκευαστεί πάρα πολλέ φορέ και στο θέατρο και στο κινηματογράφο και υπήρξαν πάρα πολλοί που κάνανε συνέχειε του ναι. κόμμα Μοντεχρήσου. Και υπάρχει ένα παραλιπόμενο, το διάβασα στην εισαγωγή του επιμελητή. Ο γιο του Νάθελ. Ναθ, νάθ, του Χόθορν, Ναθάνιελ Χόθορν, έγραψε μυθιστόρημα ο Κόμις Μοντεχρίστος στην Αμερική, το οποίο μετέφρασε στα ελληνικά ο Παπαδιαμάντης. Και <laughs> Ποιο το άλικο γράμμα είναι αυτό είναι. Το άλικο γράμμα είναι του Χόθορν. Ο γιο του, Χόθορν έγραψε τη συνέχεια του Κόμι Μοντεχρίστου στην Αμερική, με μια ναι, ναι, ναι. και το μετέφρασε εδώ στα ελληνικά ο Παπαδιαμάντη. Καταπληκτικό, ναι, ναι. ναι. Έτσι και για να θυμηθούμε λίγο και να κλείσουμε με άλλο ένα ανεκδοτολογικό, ο Δουμά. δεν είναι το πραγματικό επίθετο της οικογένειας Δουμά, ε, Δουμάς, είναι το επίθετο της γιαγιάς της Κρεολή. Γιατί Α, ό, Αυτός ήταν εγγονός μιας σκλάβας και ενός ναι. αριστοκράτη. Ναι, ναι. Και ο πατέρας του, του Δουμά Πατρός, έτσι, ναι, γιατί ναι, 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 ήταν νόθος γιος μιας σκλάβας και ενός αριστοκράτη. Ναι, και πήρε το, το όνομα της με μάνας. Και πήρε το επίθετο της μάνας. ναι. ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε Σταυρούλα. Ε, κυρίες και κύριοι ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε και απόψε μαζί μας σε αυτό το μικρό λογοτεχνικό μας ταξίδι.